Κάνε το δικό σου σχέδιο. Μια καταστροφή μπορεί να επηρεάσει και τη δική σου ζωή. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Προετοιμάσου. Ετοίμασε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη όπως φορτιστή κινητού τηλεφώνου, φακό, ραδιόφωνο, μπαταρίες και αντίγραφα από σημαντικά προσωπικά σου έγγραφα. Φρόντισε να έχεις προμήθειες για τουλάχιστον 3 ημέρες σε τροφή, σε πόσιμο νερό και αν απαιτείται σε είδη για βρέφη και κατοικίδια. Αν λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή ή χρησιμοποιείς ιατρικές προμήθειες τακτικά, φρόντισε να έχεις επάρκεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μην ξεχάσεις τα στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού σου. Βήμα δεύτερο. Κάνε σχέδιο. Ανάλογα με το είδος της καταστροφής, θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα μείνεις στο χώρο σου ή θα φύγεις. Φρόντισε πώς θα επικοινωνήσουν και πού θα συγκεντρωθούν τα μέλη της οικογένειάς σου. Το σχέδιό σου πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και κατανοητό από όλους. Αν θα απαιτηθεί να φύγεις, να έχεις επιλέξει εναλλακτικούς προορισμούς. Πάρε μαζί το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, προμήθειες, χρήματα και μην ξεχάσεις τα κατοικίδια σου. Αν εκτιμάς ότι θα χρειαστείς πρόσθετη βοήθεια, ετοίμασε έναν κατάλογο συγγενών και φίλων που θα σε βοηθήσουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχεις και με ποιο τρόπο θα φύγεις από το σπίτι ή το χώρο εργασίας σου, ποια φάρμακα λαμβάνεις και τι υποστηρικτικό εξοπλισμό χρησιμοποιείς. Να θυμάσαι, το τηλεφωνικό δίκτυο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να είναι μπλοκαρισμένο. Παρακολούθησε τηλεόραση, ραδιόφωνο και το διαδίκτυο για επίσημες οδηγίες. Αν ανακοινωθεί οδηγία απομάκρυνσης από την περιοχή σου, ακολούθησε την. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, να εγκαταλείψεις το κτίριο από τις σκάλες. Βήμα τρίτο. Ενημερώσου. Οι οδηγίες προστασίας διαφέρουν ανάλογα με το είδος της καταστροφής. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.